Από τη μια μεριά, ο ιστορικός φασισμός του Μεσοπολέμου υπήρξε σε μεγάλο βαθμό μηντιακό φαινόμενο. Οι μορφές των δύο πιο εμβληματικών δικτατόρων που σημάδεψαν εκείνη την εποχή, του Μουσολίνη και του Χίτλερ, μπορεί σήμερα να μας φαίνονται γελίες μέσα από τη διακομόδηση, για παράδειγμα, του Τσάπλιν, αλλά για τους οπαδούς τους υπήρξαν μεγάλοι ηγέτες, χάρη στον τρόπο που χειρίστηκαν μαεστρικά τα σύγχρονα μέσα ενημέρωσης, που τότε για πρώτη φορά έκαναν την εμφάνισή τους σε τόσο μαζική κλίμακα. Από την άλλη μεριά, ο φασισμός έδωσε το δικό του περιεχόμενο σε αυτά τα μέσα ενημέρωσης. Οι παρελάσεις, οι λαμπαδιδρομίες, η λατρεία του αρχηγού και η αντίστοιξη του ενός ανδρός με το πλήθος προέρχονται από εκείνη την εποχή. Ο φασισμός και ο ναζισμός υπήρξαν τα καθεστώτα που εκμεταλλεύτηκαν στο έπακρο την εικόνα και ενέτειναν τον εξυγχρονισμό των μέσων ενημέρωσης για να έχει αποτελεσματικότητα η προπαγάνδα τους. Όλα είναι εικόνες. Ο παντοδύναμος Φίρερ, ο χαιρετισμός με το χέρι υψωμένο, οι στολές, το βήμα της Κίνας, μέχρι και η Ολυμπιάδα με τη φλόγα που εμπνεύστηκε ο Γκέμπελς. Αυτή την παράδοση, που μιμήθηκαν με λιγότερη επιτυχία κάθε λογής δικτατορικά καθεστώτα, έχουν κληρονομήσει οι σύγχρονοι νεοναζί. Και μπορεί το μπουλούκι του Κασιδιάρη και του Κεάδα να μοιάζει με καρικατούρα των αυθεντικών ταγμάτων εφόδου, αλλά έστω και έτσι, οι μαυροφορεμένοι φουσκωτοί που εφορμούν δεν πάβουν να αποτελούν ενδιαφέρον, αν όχι ελκυστικό θέαμα για τα κανάλια. Τη σημερινή αποδοχή της Χρυσής Αυγής από μεγάλο μέρος των μέσων ενημέρωσης, καθώς και η σκανδαλώδης προβολή της από τις αρχές του 12, δεν ήταν κάτι ξαφνικό και οργανωμένο από μυστικές δυνάμεις. Την άνοδο της ναζιστικής οργάνωσης προετοίμασε η χρήση από τα κυρίαρχα μέσα του εθνικισμού, του ρατσισμού και της ξενοφοβίας ήδη από τις αρχές της δεκαετίας του 90, με τα συνεχή και παραφουσκωμένα ρεπορτάζ για την εγκληματικότητα των μεταναστών και στις αρχές της επόμενης δεκαετίας με την εκστρατεία κατά της αλλαγής των ταυτοτήτων. Για τη Χρυσή Αυγή βέβαια δεν ισχύει το ίδιο που συνέβη με το Λαός, το οποίο υπήρξε εξ αρχής ένα τηλεοπτικό δημιούργημα, ένα κόμμα χωρίς καμιά άλλη ουσιαστική σύνδεση με τα μέλη και τους οπαδούς του παρά την τηλεοπτική. Όμως είναι εξίσου λανθασμένη εντύπωση ότι τάχα η ναζιστική οργάνωση ήταν επί δεκαετίας παραμελημένη, αν όχι και αποκλεισμένη, από τα μέσα ενημέρωσης. Ισχύει ακριβώς το αντίθετο. Σε σχέση με την πραγματική εκλογική της δύναμη, είχε πολλαπλάσια προβολή αν συγκριθεί με οποιοδήποτε άλλο πολιτικό μόρφωμα παρόμοιας εμβέλειας. Μπορεί αυτή η προβολή να συνοδευόταν σε μεγάλο βαθμό από αρνητικά σχόλια, αλλά το μήνυμα του ναζισμού ελάχιστη αξία έχει αν όσοι το αναπαράγουν προσθέτουν κάποιο δικό τους αρνητικό σχόλιο. Η αξία της αρνητικής διαφήμισης είχε υποδειχθεί από τον ίδιο τον Χίτλερ. Και μάλιστα στο Ευαγγέλιο του Ναζισμού, το αυτοβιογραφικό του Μανιφέστο, ήδη από το 1926. Έγραφε τότε ο Χίτλερ: «Ενώ στην αρχή επιχείρησαν να με εξουδετερώσουν με τη σιωπή, ύστερα κατανοώντας πως αυτό είναι αδύνατο, κατέφυγαν στην αντίθετη μέθοδο. Μας μνημόνευαν κάθε μέρα με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Και κάθε φορά προσπαθούσαν να πείσουν τους εργάτες ότι η δράση μας ήταν ανάξια λόγου. Ώσπου σιγά σιγά αυτοί οι κύριοι κατάλαβαν ότι δεν μας εμείωναν διόλου. Το αντίθετο μάλιστα, μας έκαναν καλό, γιατί ο πολλής κόσμος άρχισε να αναρωτιέται. Τι τα θέλουν λοιπόν τόσα λόγια για κάτι που λένε πως είναι γελίο και πως δεν αξίζει τον κόπο?» Υιοθέτησα τότε, λέει ο Χίτλερ, την ακόλουθη τακτική. Λίγο ενδιαφέρει αν μας ηρωνεύονται ή μας αδικούν, αν μας παρουσιάζουν σαν παλιάτσους ή σαν εγκληματίες. Το βασικό, το σπουδαιότερο, είναι ότι ασχολούνται μαζί μας, ότι λίγο-λίγο μας εμφανίζουν στα μάτια των εργατών σαν τη μοναδική δύναμη που μπορεί να σταθεί αντιμέτωπη και να τους πολεμήσει. Αυτό που ήμασταν στην πραγματικότητα, αυτό που πιστεύαμε στα αλήθεια, θα το δείχναμε σίγουρα μια ωραία μέρα, σε αυτό το εβραϊκό σκυλολόι των δημοσιογράφων. Αλλά για ποιο λόγο, σταματάει να μιλάει ο Χίτλερ εδώ, βρήκε τόσο πρόθυμα τα μέσα ενημέρωσης να προβάλλουν την παρουσία της στη Χρυσή Αυγή, ακόμα και τότε που δεν είχε καμιά αξιόλογη εκλογική επίδοση? Καταρχήν λειτουργήσε και στην περίπτωση αυτή η ανομολόγητη έλξη που ασκεί η βίαιη ακροδεξιά στα σύγχρονα μέσα. Υπάρχει μια αυτονόητη σύγκληση της ακροδεξιάς ρητορικής και δράσης με τη θεματολογία που θεωρούν αποδοτική τα μέσα, ειδικά τα ηλεκτρονικά και τώρα τελευταία τα ψηφιακά. Προτού κατακτήσει σημαντικό μερίδιο της επίσημης πολιτικής ρητορικής, ο εθνολαϊκισμός είχε αναδειχθεί δημοφιλής οδηγός στα τηλεοπτικά ειδησιογραφικά δελτία και εκπομπές με υψηλή θεαματικότητα. Θα πρόσθετα ότι αρκετοί από τους γνωστότερους και οπωσδήποτε
οι πιο προβεβλημένοι από τους σύγχρονους ανθρώπους των μέσων ενημέρωσης στην Ελλάδα έχουν συγκλίνει με το ρεύμα της Χρυσής Αυγής παρά το γεγονός ότι ομνύουν στη δημοκρατία και τον ευρωπαϊκό πολιτισμό. Από τον Αναστασιάδη και τον Τριανταφυλόπουλο μέχρι τους τελετάρχες των μικρότερων καναλιών, Κουρί, Παυλόπουλο, Παπαγιάννη, Σπίνο, έχουν συντείνει όσο μπορούν στη σημερινή εξέλιξη. Πριν από ένα ακριβώς χρόνο, απολογούμενος στους ανακριτές, ο αρχηγός της Χρυσής Αυγής, ο οποίος μου έκανε την τιμή να με αποκαλέσει προσωπικό του Ιαβέρη, προφανώς επειδή ο ίδιος αισθάνεται ότι κατηγορείται πως έκλεψε ένα καρβέλι ψωμί, διαμαρτυρήθηκε που κλήθηκα εγώ και ορισμένοι άλλοι συνάδελφοι να καταθέσουμε για την υπόθεση. Και δήλωσε: οι συγκεκριμένοι δημοσιογράφοι, οι οποίοι κατέθεσαν κατά της Χρυσής Αυγής, επί σειρά ετών συκοφαντούν τη Χρυσή Αυγή. Ουδέποτε δεν μου ζήτησαν συνέντευξη ή την άποψή μου για όσα μου καταμαρτυρούσαν. Αντίθετα, δημοσιογράφοι, οι οποίοι μου έχουν πάρει συνέντευξη, όπως οι κύριοι Τράγκας, Κουρίς, Άκης Παυλόπουλος, Σταύρος Θεοδωράκης, δεν εκλήθησαν ποτέ. Μάλιστα, όπως με ενημέρωσε ο αδερφός μου, με την έναρξη της προκαταρκτικής εξέτασης από τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, ενημερώθηκε από τον δημοσιογράφο του Βήματος, Βασίλειο Λαμπρόπουλο, με τη φράση: «Προσέξτε, κύριε Τάκη, γιατί ετοιμάζουν από την αντιτρομοκρατική θεαματικές συλλήψεις με τζιπ. Το κινητό του αδελφού μου είναι στη διάθεσή σας για τις κλήσεις που έχει λάβει από τον εν λόγω δημοσιογράφο». Κλείνω με μια πρόγευση από την αποκάλυψη που θα κάνουμε σε λίγες μέρες στην Εφημερίδα των Συντακτών. Εκτός από τη διαπλοκή με τα μεγάλα μέσα ενημέρωσης και με τους μεγάλο καναλάρχες, στους οποίους μέχρι πρότινος οι χρυσαυγίτες έπαιζαν το ρόλο του σωματοφύλακα, υπάρχει και η διασπορά του φασιστικού λόγου. Από το Μάρτιο του 2013 υπήρξε εγκύκλιος της κεντρικής διοίκησης προς τοπικές διοικήσεις να προσεγγιστούν τα τοπικά κανάλια με το ερώτημα αν θα δέχονταν να προβάλλουν τηλεοπτική εκπομπή της Χρυσής Αυγής. Η εκπομπή επρόκειτο να έχει ιστορικό πολιτικό χαρακτήρα με παρουσιαστή τον Κασιδιάρη και ομιλητή τον αρχηγό. Η εκπομπή θα γυριζόταν στα στούντιο της οργάνωσης και θα μοιραζόταν στους σταθμούς με DVD. Εάν δεχθούν και θέλουν και χρήματα, παίρνετε προσφορά, έλεγε η εγκύκλιος. Και πρόσθετε: σημαντικό, δεν κάνετε λόγο για λεφτά εάν δεν μπουν πρώτα αυτοί. Αυτό το σχέδιο τελικά δεν προχώρησε, αλλά από εκείνη την περίοδο ξεφύτρωσαν ανά την Ελλάδα διάφορες συνεντεύξεις τελεχών της Χρυσής Αυγής σε τοπικά κανάλια. Με το αζημίωτο? Δεν νομίζω. Μάλλον τους πληρώσαμε όλοι εμείς, εφόσον τότε ακόμα η κρατική επιχορήγηση έρεε αφιδώς προς το ναζιστικό μόρφωμα. Σας ευχαριστώ πολύ.